Εντάξει. 46 άντε. Εμπρός. Πού σε τρελέ. Εδώ με ρε παλαβέ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να σηκώθηκε. Έλα, παλαβέ. Ναι, ο γνωστικός είμαι. Α, είσαι ο γνωστικός. Κι εγώ είμαι ο τρελός. Σχεδόν. Χαίρεσαι. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Ναι. Ας σου κάνει ποδαρικό παγκόσμιος αρχητής. Άντε γεια! Ποτέ τον ποτόν. Ποτέ. Άκου μωρή πουτάνα. Θα σε βρίζω για να μην παίρνεις τηλέφωνο και γελιοποιείς αυτό το σωματείο, το αεκάκι. Έχω και αεξίδες που λένε κόφτον αυτό το μαλάκα που λέει παγκόσμιος. Εγώ δεν ας έκοβα, αλλά είσαι και μαλάκα. Είσαι και θρασής. Θυμάμαι το πρώτο σου τηλέφωνο σαν το διάολο το θυμάμαι. Εδώ δεν θα παίρνεις. Θα πάρεις πουθενά αλλού. Το κουμπαράκι που κάτι έμα θα μιλήσεις. Δεν νομίζω. Εδώ σε μένα ποτέ ρε. Θα πέφτεις στα τέσσερα. Θα μου χορεύεις η φτετέλη. Και δεν θα μιλάς ποτέ. Το κατάλαβες. Εσύ και η άλλη πουτάνα ο εξάστερος. Εδώ θα σέβεστε. Δεν θα παρνάτε μηνύματα που θέλετε εσείς. Κι εγώ να πω δεν βαριέσαι, κέρδισα το ατρέα μη δεν άσεις να μιλήσει ο παγκόσμιος μαλάκας. Όχι ρε. Όχι. Εδώ υπάρχει μια τιμιότητα. Εμπρός. Κάτι καλησπέρα. Ναι. Περικλής από Αγρίνα Εκτζής. Καλή χρονιά καταρχάς. Καλή χρονιά. Για το μάτς τι... Για το μάτς προχθές δεν έχω να πω κάτι. Ναι. Δίκαια πήρε ο Ολυμπιακός στη νίκη. Μάλιστα. Ωστόσο, Τάκη, το πρωτάθλημα που έχει πάρει τα ΑΕΚ πριν από 3 χρόνια είναι το πιο δίκαιο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ποιο, αυτό που μπήκε μέσα ο Σαββίδης και σας κυνήγαγε, αυτό λες. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, πριν 3 χρόνια λέω. Ρε, με τον Σαββίδη, τελευταία αγωνιστική, αυτό δεν έγινε. Αυτό έγινε, αλλά η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια τελευταία αγωνιστική. Περίμενε, περίμενε. Με τον Παπαπέτρο που νίκησε σε 2-1 με την εγκληματική οργάνωση, αυτό ήταν το δίκαιο. Πιο ρετάκι πριν 10 χρόνια. Άντε γεια! Το πιο ρετάκι στον πατέρα σου. Εδώ μιλάμε για πούτσες. Μιλάμε για 31 γκολ. Για πούτσες μιλάμε, όχι για Παπαπέτρου, εγκληματική οργάνωση, Μελισανίδη, Σαββίδης, πώς το λένε, Παπαθεοδόρου. Πώς τον έδω, ποιο Παπαδόρου, όχι τον μπασκεμπολίστα, τον προπονητή, τον άλλον. Τον Αλαφούζο. Εδώ ρε, εδώ. 31-3 ρε. Και μου πεις να μου πεις συγχαρητήρια. Μωρή κλάψα, συγχαρητήρια. Την ώρα που έβαλα το τραγούδι πιστεύω να χόρευε στη φτατέλη όπως χόρευε ο Κωστένογλου. Και όσον αφορά για εκείνο το παιχνίδι με την εγκληματική οργάνωση και με νίκη του Παπαπέτρου στο Καραϊσκάκι, αν θυμάσαι, βγάλατε και ένα βίντεο. Ο ένας που γάμαγε τον άλλον, ο φροντιστής, και το κατεβάσατε μαλάκι. Στόχο να το βάλω να το δείτε. Που γαμνιώσαστε μεταξύ σας. Έτσι δεν λέει μωρέ πουτάνες. Λέω πάλι ψέματα. Ωραία. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Yeah.